Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεό, του μεγαλύτη τη χώρα. Σομολόγηση και μεγαλοτρέπει εν ίσω αναβαλώμενο φόσο σημάδιο. Και εκείνον τον ανώνα σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο ποιητή δεύτερη επίβαση αυτού περιπατώνει την θερίγων ανέμων. Ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγου. Την ελιόν την γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου κριτήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ω σημάδιο του περιβόλου αυτού επί των ωραίων σχίσεων δε είδατε. Από επιτιμήσεω σου φεύγουν δε αποφωνίζουν ει του διάσου. Αναβαίνουν οι λόγοι και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθνου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Με ξεποστέλω πηγά σε φάρεξε να μέσω των ωραίων διαιρέσονται είδατε. Ότι ούσοι πάνω τα θηρία του αυρού προσδέξονται όλα και εισδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρώντο όσοι φωνή του. Φορτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Το εξανατέλων πόρτων τη κλίνε και εκλόγη την ουρία των ανθρώπων. Το εξαγαγεί να άρθουν εκ τη γη και ίνο σε φέρει καρδία ανθρώπων. Δηλαδή είναι πρόσωπο να λέω και άρθου καρδία ανθρώπων στηρίζει. Φορτασιόν τα ξύλα του πεδίου εγκέντρου του λιβάνου μα επίτευσε. Εκεί σκορφτεί ενό έσου ή του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επί σε σελήνη τη καιρού ο ήλιο έργο τη δύση αυτού, έθου κόντο και εγένα τον ίξ, εν αυτοί διελέσσονται πάντα τα θηρία του λιμού. Σκύμη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσεν αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήξα εξ τερμάτρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο εκ του έργου αυτού και έχουν εργασία αυτού εσύ πέρασε. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση πληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και στα ερχμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλήγε διαπορεύονται δράκων όπω ανέπλασε μέση αυτή. Πάντα προσέχω δοκώσει, δούνε την τροφή να φέρει έφτιαρον, δόντα σου αυτή η λέξουση. Thank you.
Oh.
Thank you.
Oh,
Oh.
Θεία ορθή. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνίδι από το μονοργήν εις Ρομφαία. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος εκ τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι πολίδες αστραπών και ως από το ευκύκλου το όξου των εφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήδης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, όταν είδε συγκλήσωσιν από τόμους, αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως
και ως λέναρς εκκλημίσει αυτούς και ελιμώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε όλοι βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάφων γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι ενδιώκλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η τράπηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάπτυσμα. Σοφία Σολομώντος. Δίκαιος εάν φτάσει τελευθύσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίνιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ ρυθμό ετών μη μέτρητε. Πολύ άδες τη φρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος, η γαμήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακία αλλάξει σύνδεση αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει μουνάκατο. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάριν Κύριο η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επειδή ανία το τιούτο, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Ευλογητός η Κύριε τη δαξιόν με τα δικαιώματά σου,
ευλογητός η Δέσποτα συνέπτυσσεών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισσεών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός του αιώνα τα έργα του εφηνός σου, την παρήγηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύπνωση, δόξα προέμπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις ο αιώνας των αιώνων. Αμάρτητο.
Πατέρων ημών μεγάλων ιεροχών και οικουμενικών
Αγίων Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίνου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου του Ιθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάου Δυνάτου Θεματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου και Ελευθερίου και Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος Ιωνάτου Λερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Χριστοδούλου του Ενπάτμων, Ανθίμου του Εν Ασκηπαλαία, Σάββατου Εν Καλύμνο, Αμφιλοχίου του Ενπάτμων, Πορφυρίου Παϊσίου, Ιωσήφ, Δανιήλ, και Εφραίμ των νέων Αγίων Ιτών, Ιακώβ του Ενεβιέ και Νικηφόρ του Χρητός του Λεπρού, της Οσίας Μητρόσιμων, Σοφίας της Ποντίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρόσιμων Ειρήνης, Ηγουμένης της Μονής της Χρυσοβαλάνου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Παύλου του Ξηροποταμινού, ό,τι την μνήμη εκτελούμε και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέηση ημών, γνώρισε την άφεση των παρατομάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των τυρίγων σου, αποδίωξον αθημών πάντα εχθρών και πολέμια, ειρήνευσον ημών τη ζωή, κυριελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πατός αγαθούς.
Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κύριε Δήμαρχε και οι ταπεινοφέρετες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά μετά από 2-3 χρόνια που αξιώνομαι να είμαι πάλι στην πανήγυρη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάου, τώρα με τον νέο ιερατικό προϊστάμενο, τον αγαπητό πατέρα Γεδεών, τον οποίο από χρόνια γνώριζα και χαίρομαι που ενισχύθηκε ο Ιερός Κύρος της Μητροπόλεως Λέου με την παρουσία ενός τέτοιου κηρυκού. Να τον χαίρεστε και να σας χαίρετε την λόγια τους ενωρίτες, όπως και όλους τους καλούς σας ιερείς, οι οποίοι έχουν μια λαμπρή παράδοση παπαδιαμαντικής ευσεβίας εδώ στη Λέω και τα 12 τελευταία χρόνια που η αγάπη του Δεσπότη σας με φέρνει κοντά σας, τους βλέπω, τους χαίρομαι και τους καμαρώνω. Και η χαρά είναι ακόμα πιο μεγάλη, διότι πλέον βλέπω επανδρομένο και το μοναστήρι του Αρχαγγέλου, του Ταξιάρχου, με τις δύο αδελφές, τη γερόντισσα Παρασκευή και την αδελφή Ευλογία, οι οποίες σε αυτό εκεί το κάστρο της προσευχής ενισχύουν δια της προσευχής των και της ασκήσεως και του αγώνωστον τον αγώνα τον πνευματικό της τοπικής εκκλησίας. Και παρακαλώ πολύ να τις αγαπάτε, να τις επισκέπτεστε και να τις ενισχύετε όπως μπορείτε. Γιορτάζουμε λοιπόν και πάλι την Αγία Ειρήνη της Χρυσοβαλάου, η οποία υπήρξε μόνο στις Αγιωτόπου Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία μας έδωσε τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Νίνα, μας έδωσε τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα, τον αδελφό του, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσης, τον Άγιο Αμφιλόγιο, επίσκοπο Ικονίου, όλη την οικογένεια του Αγίου Βασιλείου που είναι όλοι Άγιοι. Μας έδωσε τον Άγιο Αρσένιο τα τελευταία χρόνια και τελευταίο Καπαδόκι Άγιο τον Άγιο Παΐσιο, όντως Αγιοτόπος η Καπαδοκία. Και είναι μεγάλη συγκίνηση ότι τα τελευταία χρόνια κατάφερε ο Πατριάρχης μας να πηγαίνει μετά το Πάσχα πάντοτε και να κάνει μία θεία λειτουργία εκεί στα ερημωμένα αγιάσματά μας στην Καπαδοκία. Οι εκκλησίες είναι έρημες. Οι σταυροί είναι γκρεμισμένοι. Μία μεγάλη εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου μου έδειχνε ο Πατριάρχης, μου λέει βλέπεις το ιερό, απ' έξω βέβαια. Ξέρεις τι είναι? Αποχωρητήριο. Και από κάτω από το ιερό, που ήταν δεύτερος ναός από κάτω, και εκεί αποχωρητήρια, εκεί πήγαν και κάνα τα αποχωρητήρια. Και το υπόλοιπο το είχαν ως φυλακή. Άλλες είναι στάβλοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από αυτές που στέκονται, γιατί είναι και άλλες οι οποίες είναι ισοπεδωμένες. Κι όμως ετόλμησε και επήγε για πρώτη φορά και είχαν μαζευτεί οι γκρίζοι λύκοι. Κι όμως αυτός εστάθηκε και λέει: εγώ εδώ δεν είμαι μουσαφίδης. Αυτός ο τόπος είναι ρωμαϊκός, είναι ελληνικός, είναι χριστιανικός, είναι ορθόδοξος. Είναι ο τόπος που έδωσε τόσους Αγίους. Την επόμενη χρονιά δεν είχε αντίδραση. Την παραπάνω χρονιά δεν είχε αντίδραση. Την παραπάνω χρονιά του είπανε οι δήμαρχοι καλώς να ορίσεις πατρί και φέντη. Και προσπάθησαν όπως κάποιες εκκλησίες να τις λουλουπώσουν λίγο για να μπορεί να μπει μέσα να λειτουργήσει. Μέχρι και χειροτονίες έκανε στην Καπαδοκία. Αξιώθηκαν και λειτουργήσαν μαζί τους στη Νύχρη, η οποία ήταν η δεύτερη έδρα της Μητροπόλεως Ικονίου. Επήγαμε σε πάρα πολλές εκκλησίες. Επήγαμε στον Πόρο, που είναι η πατρίδα του Ποδοσάκη, του μεγάλου επιχειρηματία, του Αθανασιάδη από τον Ποδοσάκη. Το βαφτιστικό του ήταν ο Ποδοσάκης. Το επώνυμο ήταν Αθανασιάδης. Λοιπόν, και εκεί ήταν ένας ωραίος ναός του Αγίου Γεωργίου, τον οποίο ο δήμαρχος, ένας έξυπνος άνθρωπος, ήταν σπουδασμένος στην Αμερική, ήταν καλλιεργημένος ευγενής άνθρωπος, τον αναστήλωσε εξ ολοκλήρου και μας πήρε με τον Πατριάρχη να δούμε εάν τα έκανε σωστά και αν κάτι έχει κάνει στραβά να το διορθώσει. Και μας περιμένει να πάμε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς, την επόμενη χρονιά, την μετεπόμενη που ήταν τελειωμένα όλα, δε αυτός δεν ήταν πλέον δήμαρχος, φυσικά δεν επέτρεψε στον Πατριάρχη να
πάει στον Άγιο Γιώργη εκεί στον χώρο για να λειτουργήσει. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμείς δεν το βάλαμε κάτω. Αυτή η Καπαδοκία έδωσε τόσους Αγίους, έδωσε τόση ευσέβεια. Όλοι οι πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί πέρα ήταν μια ένεση ευσεβίας για τον ελλαδίτικο ελληνισμό. Νηστευτές, ασκητικοί, προσευχητικοί, συμπονετικοί, ελεήμονες, ταπεινοί, έξυπνοι άνθρωποι, έχουμε το μυαλό τους και σε επιστήμες και σε επιχειρήσεις και σε όλα. Αλλά πάνω απ' όλα είχαν αυτή την ευσέβεια. Αυτή την ευσέβεια την οποία καλλιέργησαν οι Άγιοι της Καπαδοκίας, μία εκ των οποίων και η Αγία Ειρήνη που γιορτάζουμε σήμερα. Ο δεύτερος εορτάζων Άγιος, ο Άγιος Παύλος ο Ξεροποταμινός, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα δύο μοναστήρια στο Άγιο Όρος, τη μονή του Αγίου Γεωργίου, που ενώ είναι Άγιος Γεώργιος, τη λένε Αγίου Παύλου, επειδή την έφτιαξε αυτός, και τη μονή του Ξεροποτάμου. Ήταν από βασιλική οικογένεια και τα άφησε όλα. Και πήγε στο Άγιο Όρος, καλογέρευσε πριν 1200 περίπου χρόνια από σήμερα. Και η Αγία Ειρήνη από πλούσια και αρχοντική οικογένεια ήταν και θα μπορούσε να είχε μία κατά κόσμο εξέλιξη λαμπρή με τα μυαλά των πολλών ανθρώπων. Θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλό συνοικέσιο, να κάνει μία ωραία οικογένεια, να γίνει και μητέρα και γιαγιά και ούτω καθεξής. Και όμως αυτή μέσα της είχε τον πόθο για τον Χριστό. Το νηφείο που ζητούσε η ψυχή της, τον αναζήτησε στον ουρανό και βρήκε τον νηφείο της Εκκλησίας, αυτόν τον οποίο κάθε μεγάλη εβδομάδα το βάζουμε εδώ στη μέση και κάνουμε τις ακολουθίες του νηφείου και λέμε «Ιδού ο νηφείος έρχεται εδώ μέσω της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει η φιγορούντα». Αυτή λοιπόν ανήκε όχι στις μωρές, αλλά στις φρόνιμες παρθένες, οι οποίες περίμεναν με απαντοχή τον ερχομό του νηφείου. Έδωσε την καρδιά της, έδωσε τον εαυτό της, έδωσε τα πάντα στον Χριστό και συνέπειξε μία αδελφότητα εκεί στη Μονή του Χρυσοβαλάκου που φτάσαμε στο σημείο. Η περιοχή, το μοναστήρι, να είναι πιο γνωστό από το όνομα της Αγίας. Εγενηρή. Αλλά ο κόσμος ξέρει Χρυσοβαλάκου. Όπως κάτι παρόμοιο έχει γίνει με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ιωάννης είναι. Δαμασκηνό το ξέρω. Και έχω και τον πατέρα τον Δαμασκηνό εδώ. Και με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ιωάννης είναι. Χρυσόστομο το ξέρω. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Έτσι και εδώ η Αγία Ειρήνη είναι περισσότερο γνωστή στον κόσμο με το όνομα του Χρυσοβαλάκου. Έδωσε λοιπόν τα πάντα στον Χριστό. Τα νιάτα της, την περιουσία της, όλο της το είναι. Η ζωή της ήταν νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και προσοχή και διάκριση. Έκανε αυτό που λένε οι πατέρες ως θεμελιώδες για την πνευματική ζωή. Νουν τηρούμεν, λέει. Κήρυξη του νοός. Πάει να πει αυτό. Ο νους είναι η είσοδος της ψυχής. Και έχει πόρτες και παραθύρια. Τα μάτια για την όραση. Τα αυτιά για την ακοή. Τους ρόφωνες για την όσφρηση. Τις μασέρες και τη γλώσσα για τη γεύση. Τα χέρια για την αφή. Αλλά ακριβώς από αυτές τις πόρτες και τα παραθύρια είναι πολύ εύκολο να εισέλθει ο θάνατος. Εισήλθε διαθυρίδων θάνατος, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Εκ του ορά τίκτεται, λένε, λέγανε οι αρχαίοι, η παροιμία αρχαιολογική αυτή. Εκ του ορά τίκτεται το εράν. Από τα μάτια έρχεται ο έρωτας. Από τα μάτια έρχεται. Και στην καρδιά πηγαίνει και από την καρδιά στην ψυχή φωλιάζει και δεν βγαίνει. Η προσοχή λοιπόν των οφθαλμών της οράσεως είναι βασική σημασία για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο καημένος ο Δαβίδ
Κωνσταντίνης Δαβίδ, ο οποίος ήταν τόσο Άγιος που είχε ενθουσιάσει το Θεό και λέει «Έβρον Δαβίδ άντρα κατά την καρδία μου». Από τα Επουράνια ο Δαβίδ έπεσε στα Τάρταρα. Αλλά στα Τάρταρα κάτω συνήλθε και είπε «Λούσο καθεκά στη νύχτα την λύνη μου, εντάκρισή μου τη στρογγή μου βρέξω». Κάθε βράδυ λέει «Θα πλούσω το κρεβάτι μου, θα μου σκέψω το στρώμα μου με τα δάκρυά μου για τη μεγάλη αμαρτία, για τα εγκλήματα αυτά τα οποία έκανα. Να πάρω τη γυναίκα, την ξένη γυναίκα του ανθρώπου και να το στείλω να σκοτωθεί». Και τότε έγραψε τον περίφημο ψαλμό της μετανοίας, τον 50ο ψαλμό, τον οποίο τον λέμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. «Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγαρε νεός σου και κατά το πλήθος των υπτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Και ούτω καθεξής μέχρι τέλος. Συγκινήθηκα μια φορά, ήμουν στο χωριό της μητέρας μου. Και εκεί, σε ένα κοντινό σπίτι, ένας γέρος, το πρωί έβγαινε να πληθεί. Η βρύση ήταν τα χρόνια, εκεί να ξέρετε, την τελεκεδένεια της βρύσης. Κουβαλάγαν το νερό και τις γεμίζανε το δεποζιτάκι αυτό και πλαινόντουσαν οι άνθρωποι. Τότε δεν είχαν τις συνθήκες υγιεινής που έχουμε εμείς εδώ πέρα, δεν είχαν τα λουτράκια της, τους γέρες και όλα αυτά και τις μπανιές. Τις μεγάλες μέρες του χρόνου έπαιρνε μία σκάφη και γινόταν το μπάνιο. Τον υπόλοιπο καιρό πήγαιναν τα μούτρα τους και τα χέρια τους στη βρύση, λέει, ανοίχθηκαν και τα πόδια τους σε μία λεκάνη, αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, ο καημένος ο παππούς εκείνος ο γέρος έβγαινε να πληθεί και κάθε μέρα που πήγε να πληθεί έλεγε «Άρσε, ελέησον ο Θεός κατά του μέγα έλεος σου και κατ' το πλήστο εκτιμό σου εξάλληψαν το όνομά μου». Και όπως πληνότανε «Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». «Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Τώρα και συνέχεια μέχρι που πήγε. Μας άφησε λοιπόν όχι μόνο την πτώση του ο Άγιος Δαβίδ, αλλά μας άφησε προπαντός τη μετάνοια από την Ανάστασή του από τα Τάρταρα της απογείας στην καταφύση ζωή της μετανοίας. Όλος ο πόλεμος ο πνευματικός είναι προς τα συστήσεις, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Εξών το πτέει και προσάς ο πόλεμος». Από τις συστήσεις αρχίζει το πλήστημα στην αμαρτία, τα φτεξίματα και γι' αυτό πρέπει να γίνεται προς αυτές ο πόλεμος. Οι καλόγυροι και οι καλόγριες τι κάνουνε? Αυτό κάνουνε, νουν τηρούνε. Προσέχουν ακριβώς. Είναι σαν τους στρατιώτες που είναι με το όπλο στα χέρι απέναντι από τον εχθρό και προσέχουνε μην εμφανιστεί κανείς να του πούνε «Αχ, τι σύ, τι γυρέψε εδώ» και να ανάγκη να τον πυροβολήσουν, να αποσοβήσουν την επέλαση. Αυτό κάνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή στην πνευματική του ζωή. Αυτό έκανε η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάδου, αυτό έκανε ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, αυτό κάνανε όλοι οι Ιώσοι και οι Ιωσίες και δώσανε αίμα και λάβανε πνεύμα. Νηστέψανε, λιώσανε στην νηστεία, στις μετάνοιες, στην άσκηση, στην υπακοή, στην ταπείνωση, στις υπομονές και στο τέλος εγέμισε η ψυχή τους από τη χάρη του Θεού. Εγέμισε από πνεύμα Άγιο και φτάσανε εκεί που φτάσανε και λέμε ότι «και την οικουμένη εστήριξας ευχές σου». «Και την οικουμένη Άγιε μου με τις προσευχές σου εσύ την εστήριξες». Δεν το είδαμε στις μέρες μας. Προσευχές του Αγίου Πορφυρίου, προσευχές του Αγίου Παϊσίου, προσευχές του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου στην Πάρο, οι προσευχές του Αγίου Αμφιλοχίου στην Πάθμο, οι προσευχές του Αγίου Ιωσήφ του Αγιορείτη, οι προσευχές του Αγίου Σοφρονίου στο Έσεξ, οι προσευχές της Αγίας Σοφίας της Πόντιας πάνω εκεί, στα περιοχή της Καστοριάς, οι προσευχές του Αγίου Γεωργίου του Κασλίδη στην περιοχή της Δράμας, οι προσευχές του Αγίου Νεκταρίου, προσευχές του Αγίου Σάβα του Ερκαλύμνου, του Αγίου Ανθίμου, προσευχές του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού,
προσευχές του Αγίου Ευμενίου, του επίσης Λεπρού, οι προσευχές τόσων συγχρόνων Αγίων και στην Ελλάδα και στη Ρωσία και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και στη Σερβία και στη Κύπρο και σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες, αυτές οι προσευχές στηρίξανε και την Εκκλησία και τον λαό του Θεού. Σε αυτές βασιζόμαστε. Γιατί εμείς δεν είμαστε τάξη. Και ευτυχώς υπάρχουν και στον κόσμο μέσα άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εγνώρισα στην Κύπρο έναν πρόσφυγα από τη Λύση, τον γέρο Παναγί, ο οποίος ήταν θαυματουργός, λαϊκός ήταν. Και είχε τέτοια αγιότητα που το είχε δώσει ο Θεός θαυματουργικά χαρίσματα. Ήταν όλη η οικογένεια έτσι. Κάποτε, το 1974, τους είχαν συλλάβει οι Τούρκοι και τους είχαν ρίξει Ιούλιος μήνας. Και η Κύπρος έχει πολύ περισσότερη ζέστη από ό,τι έχει η Ελλάδα. Τουλάχιστον 5 βαθμούς και πάνω από την θερμοκρασία του καλοκαίρι. Τους είχαν στο λιοπύρι μέσα από λαθιστούς πάνω σε χαλίγια και τα χέρια από πίσω από το φέρκο δεμένα. Ώρες! Και κάποιος νεαρός έξυπνος λιγοψήξε. Έργα το Παναγίου, λέει. Πού είναι ο Θεός σου, να δει τι τραβάτε τώρα. Λέει, εδώ είναι και βλέπει. Είδες τον εσύ. Λέει, τον είδα. Και είδα που σου είπε. Ελία σας. Τι σου είπε, λέει, ο Θεός. Είναι λίγα σας αυτά που τραβάτε. Αξίζατε για χειρότερα, για πολύ χειρότερα. Καταλάβατε. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά εστήριξαν ένα ολόκληρο λαό. Και ευτυχώς και στην Αθήνα και στις μεγαλοπόλεις και παντού, στις πολυκατοικίες, δεξιά-αριστερά, υπάρχουν μερικοί τέτοιοι άγιοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, παππούδες, γιαγιάδες, γεροντοκόρες, γεροντοπαλίκαρα, ό,τι θέλετε. Και με αυτή την άσκηση για την ουσιακή ζωή τους, κρατάνε όρθιους και όλους τους υπόλοιπους τους κατεργαραίους, οι οποίοι δεν υπολογίζουν ούτε Θεό, ούτε ψυχή, ούτε σωτηρία, ούτε για πατρίδα. Άμα δεν υπολογίζει, όχι, δεν υπολογίζει, ούτε πατρίδα. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κάτι να πάρουμε από την Αγία Ειρήνη στο Βαλάμου. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής, της προσευχής και προσοχής. Η δάλος προκοπή πνευματική δεν πρόκειται να δούμε. Και αν δεν δούμε πνευματική προκοπή, δεν θα δούμε Θεού πρόσωπο. Το οποίο σημαίνει δεν έχουμε να περιμένουμε παρά σωτηρία. Έχουμε όλοι σε αυτόν τον δρόμο να βαδίσουμε, ο καθένας κατά τις δυνάμεις και πλέον ο Θεός, και όλοι να χαρούμε και παράδεισο και σωτηρία μαζί με την Αγία Ειρήνη μας, μαζί με όλους τους Αγίους Αμήνους. Αυτόν εμπτήσω πει
Πάτερ ημών, ο Αγίος Ουρανίος, Αγιαστήτω το όνομά σου,
επιστρέψει η βασιλεία σου και κινδύνει το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αυτής ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και εμεί σε μέγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογεί, προστατεύει όλο το νησί, όλους μας, αλλά και όλο το γένος μας.
καθώς θα εξέρχεστε από την πλαϊνή θύρα του ναού, θα παίρνετε τον άπο και ένα μικρό κέρασμα που με ρήνη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ετοιμάστηκε και προσφέρεται προς όλους για τη σημερινή μεγάλη μέρα. Αλλά θα ήταν και παράληψή μου, σεβασμιότατε, να μην ευχαριστήσω και τον δήμαρχο του νησιού μας, ο οποίος συνέβαλε για τη διοργάνωση αυτής της Ιεράς Πανηγύρεως και πάντοτε, ό,τι η ενορία του ζητήσει, τίνει ευήκον ους και προσπέχει να θεραπεύσει τα όποια προβλήματα αναφαίνονται. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, η Αγία Ειρήνη να σας σκεπάζει, να σας ευλογεί και να οδηγεί τα βήματά σας για το καλό του νησιού και του τόπου μας. Και την ευχή μας στον Δήμαρχο και τον δίκαιο έπαινο της Εκκλησίας για όσα αγαπά πράττει και για την ενορία και για το νησί και την κότερα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μεταφέρουμε σε όλους σας την πατρική ευλογία και τις ευχές του Πειμεράδου σας, του Αγίου Λέρου Καλύπτου και Αστυπαλέας Κυρίου Παϊσίου, που φέτος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά έχει το κεφάλι του ίσου. Έχει δύο δεσποτάδες στο πόδι του. Λοιπόν, θα κάνουμε με τον Άγιο Στρατονικίας ό,τι μπορούμε, αλλά η σκέψη μας και η αγάπη μας είναι μαζί του.